Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, ανάλυσε το Bayer Press. Τελευταίο της εβδομάδας, αύριο Μεγάλη Παρασκευή. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και από μένα, συνεπίθετε. Εδώ μαζί σήμερα, δίδυμο Παναγιωτίδης με Παναγιωτίδη. Αχιλλέας με Γιώργο, Γιώργο με Αχιλλέα. Από πού είσαι, δεν σε έχω ρωτήσει. Εδώ. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Δεν έχει τίποτα ποντιακό μέσα σου. Έχω από τη μητέρα μου μισή καταγωγή. Αυτό λέω. Εσύ που... ολόκληρη. Εγώ ολόκληρο 100% όσο δεν πάει. Ναι, Κιλκής. Ναι, Κιλκής εκεί. Στους σκληροπυρηνικούς. Σκληρός πόντιος. Παναγιωτήτη, λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 3. Θα συνεχίσουμε και λίγο παρεούλα μετά. Σήμερα λίγο είναι ιδιαίτερο το πρόγραμμα του Λίμπερο, γιατί έχουμε τον ημιτελικό του κυπέλλου του ΠΑΟΚ στις 4 η ρεβάνς με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Εκεί θα είναι ο Σταύρος ο Κόλκας, φυσικά, θα τον ακούσετε στη μετάδοση. Mm-hmm. Για να πάρει την πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, να σφραγίσει το ειστήριο τελικού. Μετά με έχει και το ΑΕΚ Λαμία. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη τον τελικό του πρωταθλήματος, του Final Four του πρωταθλήματος K17 του Super League. Στο 52ο λεπτό είναι και οι γκαντέμιδες. Λίγο πριν ξεκινήσει, δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα, ξεκινήσει η εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε τον γκολ, άνοιξε το σκορ Ολυμπιακό στο 50 και προηγείται με ένα 0. Στο Αγρίνιο γίνεται ο τελικός αυτό, στο γήπεδο του Πανετολικού ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός, πιέζει ψηλά πολύ, δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ να παίξει. Ναι, έγινε και μια ωραία κάθετη εκεί πέρα στο μεσοδιάστημα, γύρω σου άλλο σούταρε κόντραρε και έγινε το 0-1. Σε αυτές τις ηλικίες βλέπεις πολύ pressing, πολύ τρέξιμο. Πολύ πάλι θα έλεγα, τώρα ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Τι κόντρα, τι μπάλα θα βγει πλάγια, συνεχίζει, θα γίνει 0-2, όχι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ναι, υπάρχει πολύ πίεση. Τώρα τα παιδιά είναι νέα, τρέχουν. Τι να καταλάβουν. Άμα δεν τρέξουν τώρα, πότε θα τρέξουν. Ξέρεις τι μου αρέσει όμως τα τελευταία χρόνια που βλέπω αυτό που εφαρμόζεται και στο εξωτερικό. Να χτίζουν από αυτές τις ηλικίες, από τα πρώτα υποδομής, την ίδια φιλοσοφία και νοοτροπία που θέλουν να περάσουν και στην πρώτη ομάδα. Και αυτό έχει βέβαια πολύ μεγάλη λογική εξήγηση. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ στην Ελλάδα πολύ λίγα παιδιά από αυτά θα παίξουν στην πρώτη ομάδα. Πρέπει να δούμε και ποιος μπορεί να τα απεξέλθει. Σωστό, εδώ ο ΠΑΟΚ, τώρα από ό,τι βλέπω, πιέζει ο Ολυμπιακός, αλλά οι μικροί του ΠΑΟΚ συνεχίζουν να παίζουν την μπάλα κάτω. Εντάξει, δεν θυμίζει αποκλείει λίγο το παιχνίδι της μεγάλης ομάδας. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Ανοίγουν έξω, ζητάνε μέσα, πίσω πάσα, θα γίνει και μεγάλη παλιά. Παρόλο που πιέζει ο Ολυμπιακός, να το τονίσουμε αυτό. Προπονητή, γιατί ποιον έχει ο Ολυμπιακός. Μαυρογεννήδη ήταν. Μαυρογεννήδη. ΠΑΟΚ τον Αλεξιάδη. Ναι. Γίνεται σπουδαία δουλειά πάντως και από τους δύο, έτσι, αυτό να το αναγνωρίσουμε και από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι οι δύο που έχουν αλλάξει επίπεδο στον τομέα των ακαδημιών. Εντάξει, ακολουθούν και οι υπόλοιποι και ο Παναθηναϊκός έχει καλή ακαδημία, όχι όπως παλιότερα βέβαια, λόγω και των οικονομικών θεμάτων που έχει. Σωστά. Αλλά ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός νομίζω δουλεύουν σε πολύ ψηλά νομίζω πρότυπα. Είναι άξια και οι δύο στον τελικό. Αυτό θα έλεγα. Ναι, σίγουρα. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έτσι. Και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Το παρακολουθούμε και το παιχνίδι αυτό. Θα σε ενημερώνουμε στην πορεία για την εξέλιξή του. Mm-hmm. Πρέπει τώρα να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Να δούμε. Έχει μια πρέπει να ανοιχτεί, πρέπει να προσέξει. Προσέχουμε με το pressing, το πώς τρέχουν τα παιδιά, είναι λογικό, αλλά έχει ενδιαφέρον σε τέτοια παιχνίδια που είναι τελικός. Για αυτά τα παιδιά είναι κάτι πολύ μεγάλο το σημερινό. Έτσι. Σημαντική εμπειρία. Να δούμε και ποια θα είναι η αντίδρασή του. Νοοτροπία. Τώρα πρέπει να βάλουν να δούμε την νοοτροπία. Γιατί δουλεύεται από αυτές τις ηλικίες. Πώς θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι. Σωστά. Δεν φτιάχνεται με τα ουρανοκατέβατη. Σωστά, πρέπει να δουλευτεί από μικρή ηλικία. Σωστά. Παίζουν εκεί που θα παίξει ο ΠΑΟΚ τώρα. Στο τέτοιο είναι, στο Αστέρα το γήπεδο. Όχι, στο Αγρίνιο είναι. Αγρίνιο. Ναι, όλο το Final Four. Απανετολικό, ρε, τι λέω. Ναι. Έχει δίκιο. Όλο το Final Four. Κατεβήκανε κάτω. Θα δούμε. Θα έχουμε σε λίγο λογικά, σε κάνα μισάωρο μάλλον θα την προλάβουμε εδώ στην κουμπί και την 11 του ΠΑΟΚ. Και του Αστέρα το παιχνίδι αυτό στις 4 είπαμε, 6 μετά το Λαμία. Ωραία ποδοσφαιρική ημέρα. Και μεγάλη Πέμπτη σήμερα. Εντάξει, δεν είναι τόσο για ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά... αυτά τα μεσοβδόματα, τα ωραία που βλέπεις και εξωτερικό. Έχει και Ελλάδα, έχει κύπελα, έχει πρωταθλήματα κανονικά. Τι είδες χθες, τίποτα. Είναι ωραίο. Η αλήθεια είναι πως δεν είδα τίποτα γιατί γύρισα αργά. Ήμουνα Λάρισα για δουλειά. Θα πω εγώ που τα είδα. Εσύ πες, κάτι μου είπε και ο φίλος Τάσος Ζέρβας για τη σούπα του Μάντσεστερ εκεί πέρα. Πολύ σούπα, ρε φίλε. Ναι, κάτι μου είπε ο Τάσος Ζέρβας. Χθες φεύγοντας από την εκπομπή του λέω να δεις που θα δούμε κανέναν γκολ 1-0 εκεί θα το πάει εσύ τη σφιχτά. Έτσι έγινε το μάτσο. Έτσι έγινε, πήγε και το δεύτερο και τελείωσε. Πώς το είδες το μάτς? Πολύ καλύτερη City. Σβηστά το έκανε το 0-2. Φάνηκε η διαφορά. Δηλαδή, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Derby, έτσι. United City, ατμόσφαιρα Derby. United κυγόταν επίταξη. City κυγόταν για το πρωτάθλημα, αλλά United κυγόταν για να κυνηγάει ένα εισιτήριο Champions League. Και να μην κυγόταν η United, είναι το Derby του Manchester. Ναι, τώρα. Αλλά αν δεν κυγόταν η United, θα σου πει ο άλλος, γιατί η United είναι καλύτερα να το πάρει η City παρά η Liverpool. Οπότε, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά η United είχε κίνητρο για να βγει Champions League κυνηγά. Και τώρα έχει μείνει πίσω. Θα δούμε και τη βαθμολογία συνέχεια, γιατί είναι κρίσιμες οι τελευταίες αγωνιστικές. Παρόλα αυτά, κάνει το 0-1 η City, δίκαια το 0-1. Το έπνιξε ο τυχαία. Το 0-2 έπνιξε ο τυχαία. Το 0-2 το έπνιξε. Ναι. Και το 0-1, εντάξει, μπορεί να πει ότι το έπνιξε. Όχι τόσο, λέει ο Χρήστος.
Ήταν πιο δύσκολο στην κλειστή γωνία. Μπράβο. Ναι, δεν το περίμενα στο Άρη και δεν είχε καλύτερο. Σανέ βαράει καλά, βαράει. Σανέ ήταν το δεύτερο που έπαιξε. Σανέ ήταν το δεύτερο. Το πρώτο ήταν του Μπερνάρντο Σίλβα, το αριστερό. Ναι. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση. Ναι. Και γι' αυτό αναφέρομαι το ότι πολύ σβηστά η City, δεν είδα καμία αντίδραση από το United. Γίνεται το 0-1, γίνεται και το 0-2 κοντά μετά από 10 λεπτά. Mm-hmm. Και μετά είχε άλλο ένα 20 λεπτό και βάλε. Και η United δεν έκανε τίποτα στο παιχνίδι, ούτε μία ευκαιρία. Μήπως η City δεν την άφησε να κάνει. Δεν την άφησε να κάνει προφανώς, αλλά φάνηκε το πόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητα έχουν οι δύο ομάδες. Το ότι έκανε δεν μπόρεσε πάλι να δημιουργήσει καθόλου η United. Έκανε... Γιατί η City είχε την μπάλα στα πόδια της. Έκανε πάλι αυτό το pressing η City. Ναι, ναι, ναι. Το... αυτό το pressing. Και δεν μπορούσαν οι άλλοι να το επεξέλθουν. Ναι. Ακριβώς. Δεν έχει. Ο Pogba δεν είναι αυτό να που περιμένουμε. Κάτι δεν είναι μόνο ο Pogba. Τώρα έπαιζε. Ποιο έπαιζε το κέντρο, Περέιρα. Ποιο έπαιζε. Ναι, αλλά εντάξει, από τον Pogba περιμένει το κάτι παραπάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Να τραβήξει και τους υπόλοιπους, αλλά δεν φαίνεται. Ράσφορντ, Λουκάκου, τίποτα. Τίποτα. Ο Ράσφορντ λίγο πάλευε, αλλά. Έτρεχε εκεί πάλι ναι, μόνος του, τα γνωστά. Γύριζε πίσω, έβγαινε στο πλάι. Σούταρα από το Θεό. Τι να το κάνει όμως, έτσι δεν. Δεν. Η United με απογοήτευσε χθες. Περίμενα να δω κάτι καλύτερο. Αν και στο πρώτο ημίχρονο ήταν 0-0. Mm-hmm. Βέβαια πήγαινε πιο συντηρητικά και η City. Προφανώς. Λογικό. Στοχευμένα το έκανε αυτό ο Γουαρντιόλα. Λογικό. Και ήταν πιο ισορροπημένο λίγο. Έβγαλε και κάνα δύο φάσεις, αλλά δεν. Μόλις η City αποφάσισε να πατήσει την γκάζη, η United εκεί δεν υπήρχε στο γήπεδο. Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα και το συζητούσα πριν λίγο με τον Τάσο που ήμουν εκεί πέρα. Θέλω να δω αυτούς τους παίκτες τώρα που λέμε, που κράζουμε μέσα σε εισαγωγικά, έτσι, όπως ο Pogba λέμε τώρα, πιο Ράσφορντ δεν κάνει τίποτα, Λουκάκου δεν κάνουν τίποτα, να τους δω σε μια άλλη ομάδα με μια άλλη νοοτροπία. Να τους δω δηλαδή, να δω π.χ. ας πούμε το Ράσφορντ σε μια Μπαρτσελώνα, να δω ναι, πώς θα αλλάξει το παιχνίδι του. Ναι. Και εκεί θα δεις τη διαφορά που κάνει ο, πάντως, ο προπονητής. Ο Pogba, όταν έδωσε η United 120, πόσα και έδωσε να το πάρει, ναι, τα έδωσε. Ήταν άλλος παίκτης η Juventus. Βέβαια είχε δίπλα τον Πύρλο και τον Βιντάλ. Αυτό τώρα. Είχε έναν που οργάνωνε τα πάντα, τον Πύρλο, το μυαλό. Είχε τον Βιντάλ που μασούσε σίδερα. Και ο Pogba ήταν πιο απελευθερωμένος. Ναι, ναι. Έπαιρνε σουτ, πατούσε περιοχή. Είχε γκολ με κεφαλιές. Έβαζε άλλα στοιχεία. Τώρα από τον Pogba στη United περιμένουν να τραβήξει όλη τη μεσαία γραμμή. Και αυτό δεν παίζει ρόλο ποιο θα έχει γύρω σου. Δεν γίνεται. Δεν είναι μπάσκετ. Παίρνει την μπάλα, κάνει δύο τρίμπλες τρίποντο μέσα, απεχταρά. Ναι, αλλά δεν θυμίζει η United αυτή η ομάδα. Όχι, παρά τον ενθουσιασμό στην αρχή με τον Σόλσκερ, η αλλαγή, όλα αυτά. Ο Σόλσκερ, εντάξει, τον εμπιστεύτηκαν, του κάνανε 3-4 συμβόλαια, αλλά νομίζω το καλοκαίρι έχει πολλή δουλειά να κάνει. Μεγάλο ξεκαθάρισμα στο ρόστερ πρέπει να κάνει. Ξεκαθάρισμα καλό και ξανά δουλειά από την αρχή. Νοοτροπία, ναι, πλάνο. Πρέπει να αλλάξει πολλά. Έκανε ένα 6-6 στην αρχή, τι έκανε, 7-7. 8-8. 8-8. Αυτό ματσα ήττο ήταν, δεν θυμάμαι καλά, αλλά ναι, έχει μεγάλο σερί. Την Παρή, αλλά πώ την πέρασε. Εντάξει, το Champions League πια σταβάνει ένα για παραπάνω. Το θέμα είναι να μπορέσει να βγει. Γιατί θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα για τη United να μην βγει τώρα πάλι στο Champions League, να πάει σίγουρα, πάλι στην Europa. Σίγουρα. Και εδώ σε θέλω τώρα. Χθες όμως έχασε και η Arsenal με 3-1 από τη Wolves. 3-0 ημίχρονο ήταν αυτό. 3-0 ημίχρονο. Εύκολα κιόλας. Λίγο εκεί στο τέλος το γύρισα. Πάλευε η Arsenal να μπας και μειώσει. Άλλη αλλοπρόσαλη ομάδα κι αυτή, ρε Γιώργο. Ναι, ναι. Σαν μου θυμίζει την Ίντερ. Απλά ξεστή. Πάλι χθες με τον Τάσο εκτός αέρα το συζητούσαμε. Επειδή μοιάζουν οι περιπτώσεις Arsenal και Manchester λόγω Σερ Άλεξ και Βενγκέρ. Mm-hmm. Πάνω από 20 χρόνια την ίδια προπονητή, η ίδια φιλοσοφία, το κουμάντο όλο το είχαν αυτοί, έτσι, συνολικά στην ομάδα, στις μεταγραφές, στα στελέχη, στα πάντα. Η United ήταν στην κορυφή και από τότε που έχει φύγει ο Σερ Άλεξ, πόσα χρόνια πάνε πλέον? Θα σε γελάσω. Πέντε, πρέπει να πάμε μια πενταετία. Σίγουρα. Από τότε που έφυγε, είναι εντελώς διαφορετικό το επίπεδο της, έχει κατακόρυφη πτώση. Η Arsenal και με τον Emery και μετά την εποχή Βενγκέρ είναι στα ίδια πάνω κάτω και με λίγο διαφορετικό αγωνιστικό στυλ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, έκανε και χρόνια στην κορυφή, αλλά παλιότερα. Εκεί που την άφησε ο Μεγκέρ, εκεί συνεχίζει πάλι και ίσως βλέπουμε και κάτι καλύτερο ποδοσφαιρικά. Έχει αυτά τα διαστήματά της, τα καλά διαστήματα, μετά από λίγο πέφτει. Δεν έχει διάρκεια. Αυτές οι ομάδες δεν έχουν διάρκεια. Δεν έχει, αυτό είναι το κακό. Είναι το πιο σημαντικό. Η United όμως είναι, νομίζω θέλει ακόμη για να φτάσει εκεί που ήταν πολλά ψωμιά. Πάρα πολύ. Πρέπει να χτίσουν την ομάδα πάνω σε συγκεκριμένους παίχτες πάλι, όπως έκανε και ο... Ο Βενγκέρ. Ο Σερ Άλεξ. Και ο Σερ και, εντάξει, και ο Βενγκέρ αντίστοιχα. Ναι. Πρέπει να στηθεί η ομάδα ξανά από την αρχή. Αλλά η βαθμολογία εδώ τι λέει. Ναι, δες εδώ τι γίνεται τώρα. Η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη χαμένη βέβαια χθες, η οποία κινδυνεύει να χάσει το φετινό πρωτάθλημα. Και για μένα η Λίβερπουλ θα τα πάρει και τα τρία, πιστεύω, τα επόμενα. Θα τερματίσει με 97 και θα χάσει το πρωτάθλημα με 97 βαθμούς. Τι να τους πεις τώρα. Γιατί η City, που λογικά επίσης θα πάρει τα τρία επόμενα, να τερματίσει με 98. Ποιος παίζει η City στα επόμενα? Η City, ναι. Η City θα σου πω. Πρόγραμμα. Παίζει. Πάτε εκεί να θα το δείξει. Λοιπόν, η City πάει τώρα να παίξει την Burnley την Κυριακή στις 4 και 5. Mm-hmm. Μετά υποδέχεται τη Leicester.
Και πάει μέσα στην Brighton. Και πάει μέσα στην Brighton, ναι. Και έχει να παίξει και 18 Μαΐου τον τελικό του FA Cup με τη Watford. Νομίζω στο πρωτάθλημα το 3 στα 3 είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο. Δεν γίνεται να μην κάνεις 3 στα 3. Και θα το πάρει με 3 στα 3, δεν αλλάζει κάτι. Δεν γίνεται να μην κάνεις. Όντως θα χάσουν οι άλλοι πρωτάθλημα με 97 βαθμούς. Ναι, αλλά η City θα πάρει δεύτερο σερί και σύνολο σε αυτά τα 2 χρόνια θα έχει σχεδόν 200 βαθμούς. Σχεδόν 200 βαθμούς. Είναι απίστευτο. Ποιος είναι... το έχει ξανακάνει κανείς. Όχι, όχι. Όχι. Επίσης κάτι άλλο που χθες το έλεγε και ο Χρήστος Τριακόπουλος στη μετάδοση. Η City αυτό που έχει κάνει φέτος, αν τελειώσει με το 3 στα 3, θα έχει καταφέρει. Πλησιάζει το 2-0 Ολυμπιακός. Δύσκολη απόκρουση. Ναι. Ωραίος ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Αν καταφέρει τελειώσει με 3 στα 3, θα έχει καταφέρει κάτι επίσης μοναδικό στην Premier League. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα ποτέ στην Αγγλία. Να έχει πάρει από το Φεβρουάριο και μετά όλα τα παιχνίδια. Νομίζω θα γίνει 14-14 το σερί. Έχεις δίκιο. Η Arsenal είχε καταφέρει κάτι παρόμοιο το 2001-2002, νομίζω. Αλλά από τις 20 Φεβρουαρίου και μετά είχε κάνει μονονίκες και τερματίσει με 12 σερί νίκες. Αν η City το κάνει το 3-3 τώρα, το ξεπερνάει αυτό. Θα είναι η μοναδική ομάδα που από το Φεβρουάριο και μετά έχει μόνο νίκες στο πρωτάθλημα. Μόνο νίκες, σε πρωτάθλημα τη Premier League. Όχι στην Ουγγάντα, στην Premier League. Ναι, εντάξει, ποδοσφαιρική μηχανή, μόνο έτσι μπορεί να την πει. Παρότι την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε άλλα για τη City, για την αποτυχία στην Ευρώπη, το Champions League, τα λεφτά Ευρώπη, που δεν έχει τα αλλά. Η Ευρώπη και το Champions League είναι. Κάτι τελείως διαφορετικό. Τι γίνεται, να το συγκρίνουμε. Και δε τώρα τι γίνεται. Η Liverpool. Είπαμε για το πρόγραμμα τη City, να δούμε και το πρόγραμμα τη Liverpool. Στα τρία μάτσο που απομένουν. Αρχίζει γενομένη από την Παρασκευή, τη Μεγάλη Παρασκευή, αύριο που παίζει με τη Huddersfield εντός. Το πιο εύκολο παιχνίδι, υποβασμένη Huddersfield. Πρώτο Μάγια έχει Champions League. Ναι. Την επόμενη Τετάρτη είναι αυτό για τη Liverpool. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι έχει και τα δύο μάτσα από την Barcelona στο ενδιάμεσο του πρωτάθλημα. Δηλαδή πάει να παίξει το Camp Nou την πρωτομαγιά. Καλή πρωτομαγιά. Πάει στο Newcastle, δύσκολη έξοδο. Υποδέχεται την Μπάρτσα και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τη Wolves. Εγώ λέω ότι μπορεί να κάνει 3-4 στο πρωτάθλημα, αλλά. Αν εγώ το κάνει την Ήπουλη Wolves, εγώ λίγο έτσι λίγο υπολογίζω. Μα, αν κάνει εσύ το 3 στα 3, δεν θα έχει νόημα και το 3 στα 3 τη Liverpool. Οπότε... Ισχύει. Εργατική πρωτομαγιά για τη Liverpool, δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Μέσα στη Βαρκελόνη. Πρέπει να γίνουν εργάτες εκεί πέρα. Και επίσης το άλλο που ήθελα να σου δείξω, δες εδώ τι γίνεται τώρα. Την Κυριακή έχουμε Manchester United Chelsea. Αυτή την Κυριακή που μας έρχεται είναι. Το παιχνίδι αυτό είναι στις 6.30 την Κυριακή του Πάσχα. Ωραία, εκεί μετά το κατσίκι, αφού θα έχει κοιμηθεί και λίγο θα έχει ξυπνήσει για καφέ. Μπράβο. Manchester Chelsea Κυριακή 6.30 είναι το μάτσο Σαββατοκύριακο αυτό. Και δες εδώ τι γίνεται τώρα στη βαθμολογία με τους Άγγλους. Η Chelsea. 67, η Arsenal 66, η United 64. Αυτοί οι τρεις διεκδικούν ένα εισιτήριο Champions League. Δεν βάζω την Tottenham που έχει 70 γιατί θα βγει τρίτη. Ναι. Θα πάρει δύο μάτσες. Αυτοί οι τρεις που απέχουν τρεις βαθμούς μεταξύ τους θα πλακωθούν και παίζουν μαζί η Manchester με την Chelsea παλεύουν για ένα εισιτήριο Champions League. Είναι μεγάλη μάχη. Συν το ότι η Chelsea και η Arsenal είναι στα ημιτελικά του Europa League που μπορούν. Αν κατακτήσουν το Europa League, να πάρουν το εισιτήριο του Champions League από εκεί. Άντε, βγάλε άκρη τώρα. Μέχρι τελευταία στιγμή εκεί θα γίνεται χαμός. Γερή να είμαστε να βλέπουμε. Καλά, ναι. Άστο. Είχαμε και Ισπανία, είχαμε χθες. Ναι, είχαμε και Ισπανία. Πού ήμασταν. Πάνε εδώ. Εδώ ήμασταν. 24. Εδώ ήμασταν. Μπράβο, ρε Αχιλέα. Η Ατλέτικο κέρδισε τη Βαλένθια 3-2, Εσπανιόλ Θέλτα 1-1, Λεγανές Ατλέτικο Βιλμπάο 0-1 και Λεβάντε Μπέτις 4-0. Μεγάλη ανάσα για τη Λεβάντε. Μεγάλη ανάσα για τη Λεβάντε, στα ζόρια πάλι η Θέλτα. Η Θέλτα, ναι, που μπορούσε να το γυρίσει. Το βλέπα. Αυτό το μάτς είδα λίγο. Ναι. Το είδα μετά από το 65 και μετά το είδα. Καθόλου. Η Σοφάρης η Θέλτα μπορούσε να το γυρίσει. Εδώ δες τι γίνεται τώρα. Η Λεβάντε με την νίκη αυτή, δες που ανέβηκε. Αυτό πώς σου φαίνεται. Η Χετάφε πάει για Champions League. Χετάφε που πάει για Champions League. Και με τη χθεσινή ήττα της Βαλένθια πάει ακόμη πιο ζεστά. Σωστά. Έχει Σεβίλη 52 που την κυνηγάει. Όλοι κυνηγάνε. Όλοι κυνηγάνε. Εδώ πόσα αγωνιστικές έχει ακόμα. 34 είμαστε. Έχει άλλες 4. 19, ναι, έχει άλλες 4. Απλά η Χετάφ έχει. Παίζει σήμερα νομίζω με τη Ρεάλ. Ντερμπί Μαδρίτης έχουμε. Νομίζω ότι παίζουν σήμερα. Ας περιπτώσει. Ναι. Δες εδώ που πήγε η Λεβάντε. Η Λεβάντε ήταν στη ζώνη χθες. Πριν κερδίσει με τε... Κέρδισε, έφερε χ, Θέλτα, Βιαρεάλ. Ναι. Βιαρεάλ είναι στους 36, αλλά έχει το μάτς λιγότερο. Που έχει την ευκαιρία, δούμε ποιο παίζει. Σήμερα παίζει, ναι. Η Χιρόνα τώρα είναι σε δύσκολη θέση, που έμεινε στους 34. Η Βαγιαδολίδη έχει 35. Πω, 36 η Βιαρεάλ, 36 και η Θέλτα, αλλά με μάτς παραπάνω από τη Βιαρεάλ. 37 ανέβηκε η Λεβάντε, έκανε νίκη παραμονής χθες. Πολύ καλή.
2-0 ημίχρονο, εύκολα. Ναι. Να, σήμερα έχει Σεβίλη, Ράγιο Βαγκεκάνο, Σοσιεδάδ για Ρεάλ, δύσκολο παιχνίδι για Ρεάλ. Δύσκολο, ναι. Και το Χετάφ Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ την έχει την τέτοια. Μπορεί να το δώσει τη Χετάφ, ομάδα της Μαδρίτης είναι, σου λέει. Λες. Παιδιά... Γιατί δεν μπορεί άλλη να την κερδίσει τη φετινή Ρεάλ Χετάφ. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Δεν νομίζω ότι θα είναι και δύσκολο. Όχι. Είναι δύσκολη τώρα ομάδα. Η Χετάφ την έχω δει, είναι λίγο σκληροτράχυλη. Έκανα και το σαρδάμ μου. Δεν πειράζει. Εντάξει, τώρα τη φετινή Ρεάλ τα έχουμε πει. Είναι λίγο παράξενη η φάση της. Ναι. Θέλει ξανά και αυτή χτίσιμο. Ζιντάν έχει πει το ένα, έχει πει το άλλο. Θα πάρει τον ένα, θα πάρει τον άλλον. Εκεί διαβάζουμε κάτι δημοσιεύματα και εκεί μαύρες λίστες. Θα διώξει Μπέιλ, θα διώξει τον Κουρτουά, θα διώξει. Εσύ ποιους θα κρατούσες από όλους αυτούς? Όλους αυτούς. Από αυτούς που έχει Ρεάλ τώρα, τα ονόματα, τα βαριά. Τι έχουμε εδώ, διακοπή. Ναι, κάτι έγινε και τι έγινε. Μήπως το σήμα λίγο τα έπαιξε. Μπορεί. Τι διεκατό. Τι θα κρατούσες, θα κρατούσες Μπέιλ? Όχι. Φτάνει. Φτάνει με τον Μπέιλ. Με κούρασε, ναι, με κούρασε. Πού θα πήγαινες αν ήσουν τον Μπέιλ? Πού θα πήγαινα πίσω στην Αγγλία. United. Για εκεί είναι ο Μπέιλ. Για εκεί είναι ο Μπέιλ. Ούτε για Ιταλία είναι. Ναι. Ούτε για Γερμανία είναι. Και για την Αγγλία είναι. Τότεναμ. Θα γυρνούσα στην Τότεναμ. Τότεναμ, ναι. Τώρα έτσι όπως είναι η Τότεναμ κιόλας. Σίγουρα. Συμφωνώ μαζί σου. Α, δούμε, α, δούμε. Μπεντζεμά δεν ξέρω αν θα κρατούσα. Τον κρατούσα. Μωρέ, κρίμα είναι. Με αυτά που κάνει τελευταία. Κρίμα είναι. Εντάξει, τελευταία, θυμήθηκε κι αυτό τώρα να. Στα δύσκολα βγήκε μπροστά. Όχι. Εντάξει. Υπήρξαν και άλλα δύσκολα στα οποία δεν είχε βγει μπροστά. Μας ακούει και ο δάσκαλος. Ε. Ναι, τώρα μας ακούει. Δεν τον αγαπάει πολύ. Εντάξει, ξέρω ότι δεν τον αγαπάει πολύ. Ούτε εγώ τον πολύ συμπαθώ, αλλά τι να κάνουμε. Είναι έτσι λίγο ανάλατος. Ναι. Μόντριτς θα κρατούσα, Κρός θα κρατούσα. Αν και αυτοί είπαμε έχουν φτάσει λίγο στον κορεσμό τους. Ναι. Και τι, αν ήσουν ο Μόντριτς ή ο Κρός όμως, θα πήγαινες αλλού. Πού να πάει τώρα ο Μόντριτς? Να δοκιμάσει την τύχη του. Στην Ίντερ, ας πούμε, που ακούγονταν πολύ έντονα το καλοκαίρι. Ιταλία έχει πάει, δεν έχει πάει. Ιταλία, ο Μόντριτς όχι. Μια άλλη χώρα, μια αλλαγή, έτσι, λίγο να φρεσκαριστεί. Ναι. Ενώ διαβάζουμε εδώ τώρα, στη λίστα του Ζητάει και ο Σάντο της Ντόρτμουντ και ο γιατρός του Ρονάλντο λέει θα χειρουργήσει το Βιερίνια. Ο Ζωζέ Κάρλος Νορόνια. Πόσο δύσκολο είναι εσύ, Αχιλέα, γιατί εντάξει, πολλά λέμε για το Βιερίνια, γενικότερα αυτή τη εβδομάδα. Πολλά γράφονται, ακούγονται, έτσι είναι στο επίκεντρο Βιερίνια. Πόσο δύσκολο είναι για τον ίδιο το Βιερίνια. Μιλάς τώρα για το... Αυτή η κατάσταση είναι. Για το χειάστο, πώς θα να επιστρέψει όλο αυτό σε αυτήν την ηλικία. Να σου πω κάτι. Σαν ποδοσφαιριστής τώρα, επαγγελματίας, χρόνια, εθνικές ομάδες, έχει πάρει Euro, έχει ταξιδέψει από εδώ, έχει ταξιδέψει από εκεί. Παίζει τόσα χρόνια ποδόσφαιρο. Λογικά θα έχει δουλέψει στο μυαλό του ότι κοίταξε να δεις κάποια στιγμή και εγώ μπορεί να το πάθω. Το έχει ξαναπάθει στη Γερμανία, στη Βόλφσμπουργκ. Και πριν τη Βόλφσμπουργκ. Οπότε... Όλοι κάποια στιγμή το σκέφτονται, ναι. Ξέρει okay. Πώς να το διαχειριστεί. Μέχρι να το πάθεις όμως ή και όταν το παθαίνεις είναι πολύ διαφορετικά. Θέλει δύναμη πολύ. Μπαίνουν σκέψεις στο μυαλό σου. Πρέπει να έχεις και τη σωστή νοοτροπία να το αντιμετωπίσεις. Κάνεις μια εγχείρηση, μένεις τώρα, έχει η τεχνολογία λίγο έχει εξελιχθεί. Νομίζω μπαίνουν πιο γρήγορα οι παίχτες μέσα. Κάνα εξάμεινο να το χρειαστεί. Ναι, σίγουρα. Δες εδώ αυτό που σου έλεγα για την United. Δες αμυντική την λειτουργία. Professional back. Δες εδώ, είναι η άμυνα, αυτή είναι η άμυνα της United τώρα. Ναι, δες εδώ. Για να εξηγήσουμε το δεξί, το back της United έχει φύγει το 2. Είναι αυτό, ποιος είναι αυτός? Αυτός εδώ ποιος είναι? Ο Γλυκούλης, ναι. Θα σε γελάσω. Έχει φύγει το δεξί, το back και το ένα, το center back και έχουν φτάσει στη θέση του 6 για να μαρκάρουν. Όλοι στη θέση του 6 είναι. Όλοι είναι τέσσερις παίκτες στη θέση του 6. Και η δεξιά πλευρά είναι όλοι άδεια. Και κατεβαίνει από εκεί ο Σανέ και κάνει το 0-2. Ανά, γράφει πάνω ποιος είναι. Να, α, σε αυτή τη φάση μπήκε γκολ. Είναι το 0-2 του Σανέ. Δηλαδή είναι αστεία με την λειτουργία. Απορώ με το Μουρίνιο πως έχτισαν ομάδα με τέτοια με την λειτουργία. Α, καλά. Εντάξει. Αυτός ο... Πού είναι χαμένος αυτός, ο Μουρινιό. Πάει, το θάψανε. Περιμένει τώρα πού θα πάει. Πού θα πήγε πάλι. Πού θα πήγαινε σαν είσαι τον Μουρινιό. Τον θάψανε τον Καϊμέρο. Πού να πάει, ξέρω εγώ. Είχε κάνει κάτι δηλώσεις ότι του αρέσει το γερμανικό πρωτάθλημα. Ποιο γερμανικό. Πού να πάει στη Γερμανία, στην Μπάγκερ ο Μουρινιό δεν μου κολλάει. Όχι, ρε εσύ. Εμένα πιο πολύ και η Ιταλία μου κολλάει αυτός. Στην Ίντερ, εκεί είχε βρει τον εαυτό του. Με τις άμυνες του. Το αμυντικό του το παιχνίδι νομίζω πιο πολύ εκεί κολλάει. Χλεβασμός για τον γκολ, ναι, της άμυνας. Δεν θα υπάρχει χλεβασμός. United. Οπό... Δεν είναι United που ξέραμε. Είδες το κενό από εκεί.
Εδώ τι έγινε, χάθηκε το μάτς. Ναι, δεν ξέρω, έχει διακοπή, διακοπή του σήματος. Το μάτς πρέπει να παίζεται κανονικά, αλλά... Εδώ το δείχνει για πάντα. Για να δούμε. Στο 1-0 το άφησαμε, πάντως μπα, όχι, πρέπει να έχει θέμα γενικότερα με τη ζωντανή μετάδοση. Ναι. Θα πάνε έλθει κάποια στιγμή. Εντάξει, υπομονή. Ας κάνουμε και εμείς το break σιγά-σιγά. Ναι, να επιστρέψουμε να πούμε και λίγο στους ρυθμούς των ημιτελικών. Γιατί ναι, έχουμε ψωμάκι σήμερα. Mm-hmm. Μένετε εδώ στο Λίμπερο 104,4. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίγο μετά τις 2.30. Λίμπερο 107,4. Ακούτε ανάλυση εδώ by Press με δίδυμο από Παναγιωτήτη. Δεν θα πω το λεγόμενο. Αχιλέας και Γιώργος Παναγιωτήτης στα μικρόφωνα για το ανάλυση εδώ by Press. Και μια και ξεκινήσαμε στο πρώτο ημίωρο με ανάλυση των όσων είδαμε χθες στην Ευρώπη με το μεγάλο ντέρμπι του Manchester, το οποίο κυριάρχησε η City και πλέον είναι όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος για δεύτερη σερή χρονιά η ομάδα του Guardiola. Και κρίμα για τη Liverpool, γιατί περισσότεροι που μας ακούτε είστε φίλοι της Liverpool, δεν κρύβεται αυτό. Εγώ όχι. Ούτε εγώ έχει λέω. Α, ωραία. Αλλά εντάξει, πολλοί κόσμος. Εσύ είσαι Man U, ε. Ειδικά. Εγώ όχι, ρε, Juve είμαι. Juve είσαι. Πικραμένος είμαι και εγώ φέτος. Δεν πειράζει. Έπεσε στα τσακάλια και του Άγιαξ. Ναι, εντάξει, ας το πάρουν τουλάχιστον. Ναι. Το ακροατήριο του Λίμπερο είναι στην πλειοψηφία του Κορμοράνη. Ναι. Βλέπουμε ζωντανά ξανά, επέστρεψε το σήμα από την TV 100 τη μετάδοση του τελικού του Final Four του πρωταθλήματος K17. Ανάμεσα στο 79 είναι το παιχνίδι τώρα. Πάω ο Ολυμπιακός. 0-1 θυμίζουμε, προηγείται ο Ολυμπιακός από το 50. Και ανοίξει το σκορ. Πάω πιέζει για την ισοφάριση. Θέλει με τις καθυστερήσεις μαζί γύρω στο 1/4 ακόμη. Είμαστε φυσικά και στο κλίμα. Τώρα, μάλλον θα μπούμε στους ρυθμούς του pre-game του ημιτελικού, των δύο ημιτελικών, αν θέλετε, που έχει σήμερα στο κύπελο Ελλάδος. Η revanche. Τα φαβορεί να είναι φυσικά οι δύο δικέφαλοι μετά τις καθαρές νίκες τους με 2-0 στα πρώτα παιχνίδια σε Τούμπα και Οάκα. Σήμερα θέλουν να σφραγίσουν τα εισιτήρια και να κλείσουν ραντεβού για τρίτη σερή χρονιά στον τελικό Αχιλλέα. Πώς φαβορεί, σας φανεί αυτό? Φαβορεί στα λόγια. Με το 2-0, όχι λες. Τι περιμένεις να δούμε σήμερα? Ποδόσφαιρο. Τι περιμένεις να δούμε? Όσον αφορά τώρα τον ΠΑΟΚ με στην Τρίπολη. Ξεκινήσουμε να το πάω εκεί πρώτο χρονικά το παιχνίδι. Θα έχει αλλαγές καταρχάς το... Ο ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου. Κοίταξε. Περιμένουμε τώρα σε κάνα 20 λεπτό θα βγει δεκάδα λογικά, να τη δώσουμε και επίσημα, αλλά η άμυνα θα είναι λογικά γνωστή. Με Γιαννούλη, ξέρεις, του Βιερίνια, οι υπόλοιποι Μάτους, Κρέσπο, Βαρέλα. Στη μεσαία γραμμή είναι το ερωτηματικό. Ο Σάχοβ λογικά είναι ο ένας σίγουρος και υπάρχουν ο Κάνιας, ο Μίδης και ο Ολιβέιρα. Ο Ολιβέιρα που έχει και ένα θεματάκι, δεν ξέρω αν θα ρισκάρει να το χρησιμοποιήσει. Είναι έτοιμος πάντως, είναι στην αποστολή κανονικά. Μπροστά λογικά θα είναι Μπίζες, Βραπέλκας, Λιμιός, ο Ζαμπά, θα δούμε. Και στην κορυφή, μάλλον ο Ακπομ. Αλλά περιμένουμε σε λίγο να την έχουμε και επίσημα την δεκάδα. Ψιλοκανονικά δηλαδή τα πάντα. Ναι, ο Αστέρας δεν έχει το Μανιά. Mm-hmm. Που είναι απόλυτη, έτσι. Εντάξει, ο Στέρας σίγουρα θα πρέπει να κυνηγήσει ένα γκολ γρήγορο. Έτσι για ώστε να ξαναμπεί στο κόλπο της πρόκρισης. Να το καταφέρει τώρα. Έχουμε δει ότι ο ΠΑΟΚ έχει περάσει δύσκολες στιγμές μέσα στην, στην Τρίπολη. Πολλοί φίλοι μπορούν να θυμούνται το 0-3, αλλά ίσως να έχουν ξεχάσει ναι. το 20 λεπτό εκείνο από το 20 μέχρι το 40. Που ο Αστέρας έμπαινε στην περιοχή για πλάκα ναι, και είχαν ευκαιρίες. Άλλος Αστέρας τότε, άλλος Αστέρας τώρα. Συμφωνώ. Άλλο momentum τότε, άλλο momentum τώρα. Ναι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει το παιχνίδι του. Επίσης, ο Αστέρας έχει το μυαλό στο μάτι της Κυριακής της επόμενης που παίζει την παραμονή του. Έτσι, παραμονή του. Την παραμονή. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι τώρα. Και επίσης ο ΠΑΟΚ, για να βρούμε παιχνίδι που δεν έχει πετύχει ούτε ένα γκολ, γυρνάμε, αν δεν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο του 2017. Πολύ πίσω. Σχεδόν δύο χρόνια. Πολύ πίσω. Οπότε ξεκινήσουμε με ένα γκολ του ΠΑΟΚ. Ναι, δηλαδή είναι φέτος αυτός η Παρίκη, Βέρντερ, νομίζω, και η PSV Eindhoven, οι τέσσερις ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που στα πρωταθλήματά τους έχουν σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Ακόμη και ο Άγιαξ που έχει φτάσει στα 160 γκολ σεζόν. Είχε παιχνίδι που δεν σκοράρει. Βρίσκει εύκολα τρόπους ο ΠΑΟΚ να φτάσει στην περιοχή και να δημιουργήσει φάσεις. Νομίζω θα το καταφέρει και σήμερα, γιατί ο Αστέρας δεν είναι κάτι ιδιαίτερο στα μετόπισθεν. Ναι. Το έχει και με την ποιότητα που έχουν οι κεντρικοί και επιθετικοί του ΠΑΟΚ, νομίζω θα πετύχει κάποιο γκολ σήμερα. Τώρα το τι θα προηγηθεί,
Μπορεί να προηγηθεί κάποιο γκολ γρήγορο του Αστέρα και να αλλάξει όλο το παιχνίδι μετά. Ναι, πάντως αν βάλει γκολ ο Πάοκ, ο Αστέρα θέλει 4. Ναι, μετά εκεί τελειώνει. Τέσσερα γκολ. Θέλει... Για να βρούμε πότε ξανά έφαγε από την Τσέλσι. Ναι, Τσέλσι ο Αστέρα. Μετά θα πρέπει να γίνει συντήρηση δυνάμεων. Θα πάει λίγο πιο. Σε πιο χαμηλό ρυθμό το μάτς. Στον Πάοκ αναφέρεσαι. Ναι, ναι. Σε περίπτωση που γίνει το 0-1, αλλά ακόμα και στο 0-0 δεν νομίζω να υπάρχει λόγος ο Πάοκ να βιαστεί, να τρέξει, να βάλει γκολ έτσι ώστε να πει «Α, τελείωσα το παιχνίδι». Αλλά από την άλλη θα πρέπει να είναι και προσεκτικός στα μετόπιστεν, να κρατήσει την μπάλα έτσι όπως ξέρει να την κρατάει σωστά και να περιοριστούν τα ατομικά τα λάθη, έτσι ώστε να μην κινδυνέψει, ειδικά στα μετόπιστεν. Ναι. Επίσης, πριν game του αγώνα μπορούμε να βάλουμε αυτό τη συζήτηση που γίνεται έντονα τις τελευταίες ημέρες στο πώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Για τον Λουτσέσκου δεν έχω καμία αμφιβολία, γιατί είναι τόσο σοβαρός και συγκεντρωμένος πάντα. Μπορούν να ξεφύγουν από το πανηγυρικό κλίμα και να παρουσιαστούν πάλι όπως πρέπει. Αυτό θα φανεί τώρα, μέσα στην Τρίπολη. Ναι. Θα φανεί σίγουρα γιατί. Πόσο δύσκολο είναι για να αποδοσφαιριστεί. Είναι. Σίγουρα μπαίνει αυτό το μικρόβιο του πρωταθλητή. Πήραμε το πρωτάθλημα, τα καταφέραμε. Σίγουρα μπαίνει αυτό το μικρόβιο στο μυαλό του ποδοσφαιριστή. Και λίγο έτσι επαναπάβεται σε εισαγωγικά. Για να δούμε εδώ λίγο τη φάση. Τίποτα. Επαναπάβεται λίγο σε εισαγωγικά να συνεχίσω, αλλά εντάξει. Κράτησε πόσο, μία μέρα, μία μισή αυτό, μετά πάλι στο στόχο μας. Πρέπει αυτό καθαρά ο προπονητής να το περάσει στους παίχτες. Και από εκεί και πέρα η νοοτροπία του παίχτη θα καθορίσει το πώς θα συμπεριφερθεί στο παιχνίδι. Πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πώς θα έχει ξεφύγει από αυτό όλο τον πανηγυρισμό. Νομίζω μετά πάει εκεί το θέμα. Είναι σίγουρα θέμα νοοτροπίας του ποδοσφαιριστή. Ο προπονητής θα προσπαθήσει να το περάσει. Το πώς θα το αντιληφθεί ο ποδοσφαιριστής είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι πιστεύω εγώ. Σίγουρα θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Και έχει και το παιχνίδι ΣΑΕΚ με τη Λαμία που τα λέγαμε και χθες εδώ με τον Τάσο. Εάν σε ένα από τα δύο ζευγάρια υπάρχουν πιθανότητες ανατροπής, έκπληξης, όπως θες πες το, θα έδινα περισσότερες σε εκείνο το ζευγάρι. Όχι τόσο πολύ για την κατάσταση στην οποία είναι η ΑΕΚ σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, αλλά για την κατάσταση στην οποία είναι η Λαμία σε σχέση με τον Αστέρα. Νομίζω ότι είναι πολύ ανεβασμένη. Πιο εύκολο. Εντάξει, δεν λέω ότι και εκεί είναι εύκολο να γίνει ανατροπή, έτσι. Εννοείται. Σαφώς. Και η ΑΕΚ έχει τεράστιο προβάδισμα. Αλλά αν μου έλεγε ποιο από τα δύο μάτς πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, να γίνει το 1-0 γρήγορα, να δούμε πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι, θα σου έλεγα στη Λαμία. Στη Λαμία. Και ξαναλέω, όχι τόσο πολύ γιατί είναι η ΑΕΚ πολύ χειρότερη από τον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Είναι χειρότερη, πιστεύω, σε χειρότερη κατάσταση. Αλλά γιατί η Λαμία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ο Αστέρας αυτή την περίοδο. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Μην ξεχνάμε ότι και τη Λαμία απέκλεισε στο κύπελο και Ολυμπιακό. Τους άλλους δύο μεγάλους, ναι. Τους άλλους δύο μεγάλους. Και έχει δείξει λίγο από τότε που έχει αναλάβει ο Χάβος ότι... Έχει ανέβει, έχει πάρει και λίγο το κολάι του κυπέλου, να το πούμε έτσι. Αλλά το 2-0 είναι δύσκολο να γυρίσει. Κακά τα ψέματα. Είναι δύσκολο να γυρίσει, πρέπει να ανοιχτεί, πρέπει να βάλει ένα γρήγορο γκολ όπως ισχύει και με τον Αστέρα. Αλλά το θέμα είναι ποιον θα έχει απέναντί σου. Ναι, πρέπει και η ΑΕΚ να παρουσιαστεί σοβαρή για να σκοράρει και να το τελειώσει. Είναι τα παιχνίδια, εντάξει. Ναι, πολλοί μπορεί να το θεωρούν τελειωμένη την υπόθεση πρόκριση και στα δύο, αλλά έχουν το ενδιαφέρον. Μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο, δεν είναι ότι. Και κάτι σίγουρο. Σε τι κατάσταση παραμένουν οι δύο, συνεχίζουν να είναι, γιατί η ΑΕΚ προέρχεται από την ΙΤΑ, ο ΠΑΟΚ προέρχεται. Ή τα πτυλάρε στο ΑΚΑ, έτσι. Ναι. Το πάω κατά πανηγύρι για να δούμε στην κατάσταση είναι και οι δύο. Αν και εφόσον φυσικά προκρίνουν το τελικό, είναι αυτό το παιχνίδι σήμερα και για του δύο αυτά τα παιχνίδια. Τελευταία αγωνιστική του Super League την επόμενη Κυριακή και μετά είναι το ραντεβού του τελικού το Σάββατο. Ραντεβού του τελικού. Οπότε δύο μάτσα και για του δύο προπονητέ για να δώσουν στου παίκτε το πλάνο που θέλουν να περάσουν. Για παράδειγμα, στην ΑΕΚ ο Χιμένεθ με αυτό το 3-5-2 που επιμένει. Λογικά και στα δύο μάτσα αυτά που απομένουν με Λαμία και με Λεβαδιακό στο ΆΚΑ τελευταία αγωνιστική ή στη Λεβαδιά. Δεν το θυμάμαι τέλος πάντων. Στη Λεβαδιά. Θα πάει με αυτό το 3-5-2 για να το περάσει όσο πιο έντονα γίνεται στους παίκτες εν ώψη τελικού. Σίγουρα. Προκριθεί. Σίγουρα. Όπως επίσης και ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα με τις απουσίες που έχει. Με του Βιερίνια την πιο πρόσφατη. Στην οποία και πάρα πολύ σημαντική. Ήταν το πιο βασικό του χαρτί. Πώς να το χαρακτηρίσουμε, ναι. Κρογωνιός λίθος. Πρέπει έτσι να προσαρμοστεί στο να χτίζει το παιχνίδι του χωρίς αυτόν πλέον. Από την άμυνα, όλη την ανάπτυξη. Ένα Γιαννούλη ο οποίος δεν έχει ακόμα πάρει τον προβλεπόμενο ρυθμό αγώνα έτσι ώστε να ακολουθήσει στο πλάνο του παιχνιδιού και τα λοιπά, στα τρεξίματα και
σε ό,τι συμπεριέχει αυτό μέσα, αλλά θα πρέπει να μπει στο γήπεδο να δείξει τι. Ναι, οπότε αυτά τα δύο τεστ πέρα από την πρόκριση και όλα αυτά είναι και το άλλο διακύβημα που έχει να διεκδικήσει και το ΑΕΤΟ την Κυριακή την επόμενη στα Γιάννα. Αλλά είναι σημαντική παράμετρος για τους προπονητές κυρίως το πώς θα κρατήσουν στο ρυθμό τους παίκτες τους ενώπιον του τελικού και το πώς θα περάσουν αυτά που θέλουν προετοιμάζοντας το παιχνίδι εκείνο του τελικού, εφόσον δεν έχουμε κάποια έκπληξη. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Τώρα. Κρατάς το αίτητο, δεν το κρατάς. Θέλεις δηλαδή σίγουρα να πας εκεί και να πεις, ιστορικό, κοιτάξτε, δεν ιστορικό χάνουμε. Ναι, είναι ιστορικό. Δεν έχει. Έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, τελείωσε. Yeah, κρίμα είναι, κρίμα. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Έτσι. Πάμε να κρατήσουμε το αίτητο. Και μετά με την ΑΕΚ, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του. Δηλαδή σε τεράστιο βαθμό. Δείχνει ότι με τον τρόπο που παίζει μπορεί να σπάσει άμυνες, μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες. Θα πάει με την πεπατημένη. Ναι. Άδωμα, έχει δρόμο ακόμα. Και μην ξεχνάμε ότι η χημεία των παικτών είναι πλέον τεράστια. Αυτό απλά το να χάνεις δύο ηγέτες όπως ο Μαωρίσιο και ο Βιερινιά, αυτό δεν είναι πλήγμα. Είναι. Όχι τόσο για τη χημεία. Και αλλά στο μυαλό του παίχτη μπαίνει αυτό. Ναι, στην προετοιμασία των αγώνων από το ξενοδοχείο αναφέρομαι ακόμη. Γιατί αυτοί μιλάνε στα ποδητήρια, βγαίνουν μπροστά. Είναι σίγουρα παίζει ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο. Για να δούμε εδώ τη φάση με τον ΠΑΟΚ. Στο 89 έχει φτάσει το παιχνίδι. Αρχίσαμε τις έντρες. Γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Μένει το 0-1. ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει. Ακόμη δεν έχει δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση. Αμήνεται καλά ο Ολυμπιακός. Επιτίθεται και λίγο ανορθόδοξα ο ΠΑΟΚ. Βγαίνει σε επιθετικές μεταβάσεις ο Ολυμπιακός. Είναι λίγο ανοιχτή η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα κέρδισε το φάουλ έξω από την περιοχή το φάουλ. Σε καλό σημείο. Καλό σημείο, ναι. Α, το όλα. Ναι. Έχεις δίκιο και ο Χρήστος. Έχεις δίκιο. Όλες τις στατικές φάσεις του ΠΑΟΚ ήταν χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Εδώ είναι. Ναι. Είναι σε καλό σημείο το φάουλ εδώ τώρα, για να δούμε. Τι μπορεί να, αποφέρει. Λέτε να δούμε κάποια παράταση τώρα εδώ, να τη στείλει. Νομίζω πάνε πέναλτι αυτή κατευθείαν. Κατευθείαν πέναλτι πάνε. Ναι. Δεν έχει παράταση. Αν αρέσει ο ΠΑΟΚ τώρα στο 90, θα δούμε πέναλτι. Καλό θα είναι και αυτό. Ναι. Καλή εμπειρία θα είναι και για τα πιτσιρίκια. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι λίγο άδικο να κρίνει τίτλο στα πέναλτι. Πέφτει όλο το βάρος στον αδοφύλακα. Είναι ποδόσφαιρο όμως και εκεί. Τι να κάνεις τώρα. Δεν γίνεται να το προβλέψεις. Έτσι. Να δούμε εδώ το φάουλ. Για να δούμε εδώ. Μ' αριστερό ή με δεξιά από εκεί. Στα πουλιά. Στα πουλιά λέει. Αισιόδοξος. Επειδή και άμα είσαι ο Μέση το στέλνεις τώρα για να δούμε. Μπο, κακό. Χειρότερα από μένα. Χειρότερα από μένα το βάρες αυτός. Α, το είδες πιο πριν εσύ. Πες μας έτσι. Τα πουλιά το στυλόντος. Χειρότερα από μένα το βάρεσε. Ναι. Και από εκεί στα πουλιά την έστελνε σαν χιλιά. Εντάξει. Άμα δεν το έχεις προπονήσει το φάουλ. θέλει δουλειά και αυτό. Θέλει. Θέλει ώρες μετά την θέλει προπόνηση. Θέλει να κάτσε μετά την προπόνηση, να βάρεις 30 φάουλ. Μετά από κάθε προπόνηση και μετά θα πεις ότι έμαθα να βαράω φάουλ. Το κάνετε αυτό και σε ρε στην κάτω. Όχι, δεν έχουμε χρόνο γιατί μετά μπαίνουν άλλες ομάδες στο γήπεδο. Και σου λένε φύγε, έφυγες. Αλλά οι επαγγελματίες έχουν χρόνο. Ναι. Εκεί το γήπεδο είναι δικό τους, Γιώργο μου. Αν έχουν διάθεση. Εκεί. Πω. Έτσι, αν έχουν διάθεση είναι το θέμα. Δεν θα έχουν. Λοιπόν, δηλαδή. Τι άλλο περιμένουμε, εντάξει, από τους ημιτελικούς σήμερα. Έτσι κάτι που να ξεχωρίζεις. Τι να περιμένουμε. Είπαμε και για τα ρεκόρ. Εγώ περιμένω να δω και την αντίδραση του ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι έτσι πιο με το προβάδισμα αυτό που έχει, δεν το είδαμε πολλές φορές γιατί ο ΠΑΟΚ συνήθως έπαιζε τα κόκκινα φέτος. Α, λες να το πάει λίγο πιο χαλαρά, πιο συντηρητικά. Να δούμε. Σου λέει 2-0. Ακόμη και στις ρεβάνς που είχε τις άλλες του κυπέλου, ήταν στους 16 με την Παναχαϊκή και στους 8 με τον Πανιόνιο, έτσι. Ναι. Πριν τα μιλικά, είχε χάσει τα πρώτα παιχνίδια σε Πάτρα και Νέα Σμύρνη. Έπρεπε να κάνει ανατροπή στην Πατάξα. Την έκανε, με τον Πανιόνιο την έκανε στα χασομέρια. Στην παράταση, όλοι το θυμούνται. Αλλά ακόμη και από την Παναχαϊκή, εντάξει, κέρδισε με 5-0, αλλά είχε αυτό το βάρος να μπούμε. Σήμερα πάει με το 2-0. Πρώτη φορά πάει έτσι. Να δούμε λίγο. Μπορεί να το πάει πιο συντηρητικά, νομίζω. Δεν είναι δύσκολο. Την κατοχή την έχει. Μπορεί να κάνει κατοχή. Να κρατήσει την μπάλα, να μην βιαστεί. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα μπει και ο Αστέρας. Αν αρχίζει ο Αστέρας να πιέζει από το πρώτο λεπτό να κυνηγάει τα πάντα, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ο Παράσχος πάντως. Μετά το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, στην Τούμπα είχε σταθεί στο δεύτερο γκολ που του έκοψε τα φτεράκια. Εκείνο το γκολ
Ήταν πολύ τιμή. Γιατί άλλο να ήταν 1-0 σήμερα, έτσι. Α, για να δούμε εδώ. Θα τελειώσει ο Ολυμπιακός με το γκολ. Ωχ, έρχεται. Μεγάλο κενό εκεί, ναι. Το χάσε. Στο 92. Πόσα έδωσε. Πόσα έδωσε. 4 έδωσε, άλλα 2 μένουν. Ωπ, τιμωρία. Όποιος χάνει γκολ. Δεν ξέρεις τον κανόνα του ποδοσφαίρου, Γιώργο, ε. Ναι, λες να έχουμε εδώ ο Στήλης απέναντι ο ΠΟΚ. Δεν ξέρεις τον κανόνα. Αν επανάληψε ευκαιρία από το λίγο. Πίσω από το χανές με τα αριστερό. Το χανές με τα αριστερό. Το δεξί θα εκτελούσε εκεί στην απέναντι. Έξω φάλτσο. Όχι. Α, πλασέ στην. Ναι, ευθεία δυνατά. Χωρίς ρίσκο. Πήγε να το κάνει περίτεχνο, αλλά δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ να μπορεί να αντιδράσει. Πάλι ο Ολυμπιακός ήταν στην περιοχή. Στο 93 πια. Το χάσε, κενή ευθεία. Το χάσε, out. Το γλιτώνει ξανά ο ΠΑΟΚ το 2-0. Φωνάζουν, έληξε εδώ από τον πάγκο τα παιδιά του Ολυμπιακού. Δεν θα φωνάξουν. Να δούμε. Τελευταία επίθεση λογικά θα είναι αυτή για τον πάγκο. Στο 92 και μισό είμαστε. Πολλές επιθέσεις από το αριστερό τον πάγκο εκεί. Ναι, όλοι εκεί πηγαίνουν τα τελευταία. Πολλές επιθέσεις. Τι έδωσε τώρα. Σωστός ο ρέφερι. Τίποτα δεν έδωσε. Σωστός ο ρέφερι. Έπεσε λίγο. Νομίζω. Εντάξει. Έχει ένα λεπτάκι ακόμα, ρε. Περίμενε. Να την πήραμε τώρα. Λες. Δεν το βλέπω, αχιλέα μου. Γιομίστε! Άρα, πάμε. Τελευταία φάση, αυτή θα είναι λογικά. Γιόμισε ο παίχτης στα πουλιά. Πουθενά. Έπεσε και ο τέρμα. Δεν είχαν την ψυχραιμία. Τετέλεστε. Τετέλεστε λογικά. Θα την κρατήσει, θα φάει καμιά 20-30 δευτερόλεπτα και στα παιδικά υπάρχουν. Εννοείται. Παντού υπάρχουν. Παντού να κερδίζουν. Παντού υπάρχουν. Χτίζεται και αυτό. Εδώ δεν τη πάει ο άλλο ο ατομίσταρο να γίνει 2-0. Ναι. Δεν την έσπασε. Χτίζουν χαρακτήρα και οι νίκες και τα τρόπαια έτσι. Σίγουρα. Το παίρνει ο Ολυμπιακός όπως φαίνεται. Σε δευτερόλεπτα θα σφύριξει και τη λήξη εκεί ο ρέφερι. Άλλη μια επίθεση εδώ. Τον κοιτάνε. Τίποτα. Πάμε, αντεπίθεση. Άντε, 30 δευτερόλεπτα θέλει. Ντου! Γιομίστε. Τώρα, αλλά πάλι ανορθόδοξα πάνε. Δεν βλέπω. Σίκορε μεγάλε. Φάουλ έδωσε. Πάμε και ο τέρμα μέσα. Και ο τερματοφύλακας μπροστά. Και ο τέρμα μέσα. Κόκκινη. Τον αποβάλει κιόλας, δεύτερη κίτρινη. Έλα, δεν πειράζει, μπρο. Τελευταία φάση ήταν αυτή. Εγώ το. Α, ο σκόρερ είναι αυτός, ρε. Αυτός είναι ο σκόρερ. Ναι, ναι, ο Άγγελος Τσαβός. Α, όχι, δεν είναι ο σκόρερ, συγγνώμη. Κάνω λάθος. Να δούμε. Για να δούμε την τελευταία φάση. Αυτή θα είναι η τελευταία. Δύο φορές δεν είπα πριν. Πρόλαβα να κάνουν και άλλες επιθέσεις. Δεύτερη κίτρινη έφαγε εδώ ο παίχτης. Είναι ένα φάουλ κοντά στο κέντρο για να καταλάβετε ότι δεν έχει εικόνα. Έχουν περάσει τα 4 λεπτά δευτερήσεων. Δεν ανεβαίνει ο γκολκίπερ. Ανέβηκε, να τους, αυτός είναι. Όλοι μπροστά. Φαλακρό αγόρι, πάμε. Για να δούμε αν μπορεί ο Πάκ. Σωστό. Πιο γλυκά, Άιντε γλυκούλη. Σέντρα στην περιοχή. Στον τέρμα, ε. Αλλά. Τίποτα, καληνύχτα Μαργαρίτα. Ου, σκάσανε κιόλας, το πήρε ο Ολυμπιακός. Τέλος, σφυρίζει. Τελείωσε. Πρωταθλητής κάπου 17 Ολυμπιακός λοιπόν. Σπάει και το απόλυτο του Πάκ έτσι μέχρι τώρα. Δεν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να είναι πρωταθλητής σε όλες τις κατηγορίες του Super League. Θυμίζουμε το έχει σηκώσει στην ΚΑΠΑ 15, είχε νικήσει τον τελικό εκεί τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό πάλι. Στο Αθήνα πάλι δύο τους πρωταγωνιστές, είδες. Mm-hmm. Με 2-1 τον είχε νικήσει, είναι στη Λαμία εκεί το Final Four. Ο Ολυμπιακός κερδίζει με 1-0 τον ΠΑΟΚ σήμερα στον τελικό του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 17 του Super League. Και κατά τον τίτλο θυμίζουμε ότι το ΚΑΠΑ 19, πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 19 εκεί χωρίς Final Four. Το πήρε αίτος, αν δεν κάνω αυτό, ναι. Του Παύλου Γκαρσία για δεύτερη σέλη χρονιά, μάλιστα. Πρωταθλητές οι νέοι του δικεφάλου. Και δεν έχει Final Four. Πρωταθλητές και στο Αδρικό, φυσικά. Οπότε σε όλα εκτός από το ΚΑΠΑ 17 που το παίρνει σήμερα ο Ολυμπιακός. Βλέπεις μια αναγέννηση λίγο, κάτι. Δες εδώ τώρα το βλέμμα αυτού του παιδιού. Όλη τη χρονιά και αυτά τα μάτς είναι. Όλη τη χρονιά είναι αυτά τα μάτς. Αλλά ακόμη και στην ήττα σε αυτές τις ηλικίες χτίζεται χαρακτήρα. Γιατί δεν τελειώνει και ο κόσμος. Όχι. Αλλά εκεί πρέπει να χτίσεις πάνω σε αυτό μετά. Σου μένουν, ναι, εμπειρίες. Ναι. Εμπειρίες. Ωραία. Το πήρε ο Μαυρογεννίδης. Το πήρε ο Μαυρογεννίδης. Και το κλάμα. Αυτό το κλάμα. Πάντα σε όλα τα Final Four σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει κλάμα από συντημένους. Αλλά δες, πάντα επίσης όπως αναφέρουμε το κλάμα των ηττημένων. Είναι τρομερές εικόνες που αλληλοσυχαίρονται τα πιτσιρίκια και οι νικητές πάνε και παρηγορούν. Λίγο ευγενή άμυλα. Δηλαδή. Γιατί να μην το βλέπουμε αυτό και στο μεγάλο. Όχι, δεν έχει τέτοια εδώ. Ωραίες εικόνες. Στο τελικό του Final Four K17. Λέει ο μικρός. Στο Αγρίνιο, ναι, εντάξει. Τετέλεστε. 201-0, εντάξει. Τετέλεστε. Πάμε παρακάτω. Μία τι άλλο έχει σήμερα. Πριν το ματ. Σήμερα τι άλλο έχει. Έχει στην Ισπανία τα παιχνίδια που πάμε. Τι θα από εδώ, θα ξεχώριζα το Χετάφε Ρεάλ. Όπως είπαμε, Χετάφε διεκδικεί στήριο του Champions League και η Βιγιαρεάλ καίγεται μέσα στην Ελλάδα τη Σοσιεδάδ.
Η Σεβίλη είναι στου 52, είδαμε, και τα έφερε στου 54. Αν η Σεβίλη κερδίσει τη Βαγεκάνο και τα έφερε χάσει από τη Ρεάλ, ανεβαίνει. Πάει η Σεβίλη στη θέση του. Mm-hmm. Τέταρτη που δίνει το εισιτήριο για το Champions League. Εδώ σε αυτού εδώ τι γίνεται, του Γλυκούλιδε, Σοσιεδάδ 41. Εντάξει. Και η Σοσιεδάδ δεν είναι τελειωμένη να πει ότι. Ναι, λε να κινδυνεύσει άμα. Στο δίνω. Ναι, τι, γιατί όχι. Ναι, θα μείνει πίσω. Γιατί όχι. Μάλιστα, τι άλλο. Ωραία. Γαλλία, Γεωργία. Αυτά νομίζω. Τα αναλύσαμε τα περισσότερα τα θέματα. Όσα ανάλυση Paris, ναι. Τα αναλύσαμε τα περισσότερα τα θέματα. Τελευταίο ανάλυση των Paris Brest ήταν της μεγάλης εβδομάδας. Θα επιστρέψουμε. Α, ξεκινάει το Πάσχα μετά. Την Τρίτη θα είμαστε πάλι εδώ μαζί με ανάλυση των Paris Brest. Με πολύ ψωμί από pre-game θα έχουμε. Pre-game. Τον ημιτελικών του Champions League. Champions League. Την Τρίτη είναι το Tottenham Ajax. Mm-hmm. Η Ajax Tottenham. Δεν είμαι σίγουρος. Μπάς περιπτώσει. Και την Τετάρτη είναι το Liverpool. Αύριο, αύριο έχει εκπομπή. Αύριο δεν έχουμε. Δεν έχει, οπότε θα. Την Τρίτη επιστρέφουμε με τα ημιτελικά του Champions League. Θα έχουμε και ένα post-game από, από τους ημιτελικούς, δεν θα έχουμε. Ναι, ναι. Θα μας έχουν δώσει ψωμάκι ημιτελική για να σχολιάσουμε την Τρίτη μετά το Πάσχα, σωστά. Mm-hmm. Θα έχουμε και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κανονικά του Σαββατοκυριακού. Έχει Derby Dortmund Schalke, ναι, ναι. Έχει το Manchester Chelsea που είπαμε. Έχει ωραία παιχνιδιά. Δεν σταματάνε εκεί τα παιδιά. Δεν έχουν Πάσχα του άλλου. Είχαν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν σταμάτησαν. Non-stop, non-stop πάνε. Δεν σταματούν εκεί ούτε τίποτα. Non-stop. Οπότε θα έχουμε αρκετά πράγματα. Να δείτε πολύ ποδόσφαιρο και το Πάσχα όσο μπορείτε μέσα στο φαγωπότη. Mm-hmm. Και να έχετε φυσικά καλή ανάσταση. Ευχόμαστε να έχετε. Καλή ανάσταση, καλό Πάσχα. Καλά. Ευχόμαστε ω ανάλυση του Paris Brest, γιατί εγώ θα συνεχίσουμε εδώ στην αέρα του Λίβερπουλ παρέα με το pre-game του. Θα τον αφήσω το συνεπίθετο. Στην Τρίπολη Σπάουκ. Θα πάμε και στην Τρίπολη στη συνέχεια να συνηθούμε εκεί με τον Σάββατο τον Κόλκα να μα δώσει και τι εντεκάδε και ό,τι άλλο έχουμε από το. Θα με συγχωρέσει που φεύγω, έτσι. Θα σε συγχωρέσω. Ευχή εδώ στον κόσμο. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση, καλό Πάσχα, υγεία, ευτυχία. Έτσι, έτσι. Όλα τα καλά. Όλα να πάνε καλά. Και πολύ ποδόσφαιρο. Και τύχη και πολύ ποδόσφαιρο, ναι. Ωραία, οπότε κλείνουμε τον ανάλυση των Paris Brest και πάμε στο break και επιστρέφουμε. Με το pre-game του Αστέρας Τρίπολης. Καλό μεσημέρι.